Αλλά ο πολίτης δεν μπορεί, ακόμα και όταν είναι αντικειμενική αδυναμία του οποίου το χρωστάει το δημόσιο, να αποφύγει ακόμα και τη φυλάκιση. Είναι η δεύτερη πρόταση που σας κάνω, καθιέρωση γενικευμένα της ένστασης συμψηφισμού για εκαθαρισμένες απαιτήσεις που έχει ο πολίτης απέναντι στο δημόσιο και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Ιδίως σε ό,τι αφορά την καταβολή φόρων, αν θέλετε να το περιορίσουμε και σε αυτό. Αλλά πάντως είναι πολύ σημαντικό να ελαφρυνθεί η κατάσταση. Και τέλος τρίτη, αλλά εδώ φτάσαμε με την οικονομική κρίση στην οποία οδηγήθηκε η Ελλάδα, πρέπει κύριε Υπουργέ να καθιερωθεί η δυνατότητα στον οφειλέτη του φόρου να μπορεί να πει ότι ένα ή περισσότερα ακίνητα τα οποία έχει με την ίδια αντικειμενική αξία της οποίας υπολογίζεται ο φόρος να μπορεί να τα παραχωρήσει και να είναι υποχρέωση για το δημόσιο να το πάρει, να το παραχωρήσει για τις οφειλές που έχει τώρα και για μελλοντικές οφειλές. Δεν είναι δυνατόν να του λες σου φορολογώ το ακίνητο με τόση αντικειμενική αξία και να μην μπορεί ο πολίτης να πει ωραία. Πάρτο, μου είναι βάρος αυτό το πράγμα. Εδώ φτάσαμε δυστυχώς. Και είναι αίτημα των ιδιοκτητών αυτό το πράγμα και ιδίως των μικρότερων ιδιοκτητών. Για να μπορούν να το παραχωρήσουν προκειμένου να αποφύγουν άλλα βάρη και άλλες περιπέτειες στη ζωή τους. Και το λέω αυτό το πράγμα γιατί αυτό είναι αυτονόητο στον νομικό κόσμο. Ξέρετε κύριε συνάδελφε ότι αυτό είναι βασική αρχή του ρωμαϊκού δικαίου. Η ντερελίκτιο του ρωμαϊκού δικαίου αναγνώριζε τη δυνατότητα της εγκατάλειψης του ακινήτου. Πράγμα το οποίο σήμερα το έχουμε με τραγικά δύσκολες διαδικασίες, αλλά εγώ πιστεύω ότι αυτό πρέπει να γίνει. Ούτε και αυτό έχει κανένα δημοσιονομικό κόστος. Ακίνητο θα πάρει το δημόσιο και μάλιστα στην αντικειμενική αξία με βάση την οποία υπολόγιζε το φόρο. Αυτές οι τρεις προτάσεις. Κύριε Παυρόπουλε, τελείωσα, κύριε Πρόεδρε. Αυτές οι τρεις προτάσεις. Αποποινικοποίηση της αντικειμενικής αδυναμίας πληρωμής της οφειλής. Καθιέρωση πλήρης της ένστασης συμψηφισμού για εκαθαρισμένες απαιτήσεις σε βάρος του δημοσίου και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και η δυνατότητα εκχώρησης του ακινήτου για τωρινές μελλοντικές εμβολίες στην αντικειμενική αξία εκείνη στην οποία υπολογίζει το κράτος το φόρο είναι τρεις προτάσεις, μηδενικό δημοσιονομικό κόστος. Σας διαβεβαιώ κύριε Υπουργέ ότι αν γίνουν δεκτές είναι πλήρης η αλλαγή του κλίματος και του βάρους το οποίο επέρχεται και με το παρόν φορολογικό νομοσχέδιο, ενός βάρους που τονίζουν πολύ λιγότερο από άλλες περιπτώσεις και με αυτήν ακριβώς την παρατήρηση ψηφίζω υπέρ της αρχής του σχεδίου νόμου. Η κυρία Βαλαβάνη έχει το λόγο.